Στην Β' κατηγορία, χωρίς νικητή, τελείωσε το ντέρμπι των πρωτοπόρων στον πρώτο όμιλο Οδυσσίας Ελίτης Αστέρας νίκης 0-0, χωρίς να αλλάξει η βαθμολογική τους απόσταση. Στο Βόρειο, με νίκη 3-1, ξεπέρασε το εμπόδιο του Παπανικουλή η Καλονή, συνεχίζοντας να απολαμβάνει την κορυφή. Ενώ στις νίκες επανήλθε η Άναξος, που νίκησε στην έδρα της 4-1 το Μακαρέα. Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι στον νότιο όμιλο της Β' κατηγορίας ανάμεσα στον Οδυσσέα Ελίτη και τον Αστέρα Νίκης που έμειναν στο στήρο 0-0 στο παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο Λουτρών. Η αναμέτρηση δεν διεκδίκησε ιδιαίτερες δάβνες ποιότητας με τις δύο ομάδες να προσέχουν περισσότερο τις άμυνές τους και στην επίθεση να χτυπούν κυρίως με αντεπιθέσεις. Στο πρώτο ημίχρονο, καλύτερη στιγμή από πλευράς γηπεδούχων, το σούτ του Καλουτζή από πλεονεκτική θέση, το οποίο απέκρουσε ο Νησιώτης. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής στις καθυστερήσεις θα μπορούσε να έχει χρυσή σκόρερ, όμως το σούτ που επιχείρησε πέρασε out. Από την πλευρά του, ο Αστέρας Νίκης είχε δύο καλές ευκαιρίες για να σκοράρει, αρχικά με το ψιλοκρεμαστό πλασέ του Στεφανή που πέρασε out, ενώ στο 29 ο Καφαλούκος με ωραίο δυνατό σούτ από μακρινή απόσταση τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αλεξίου. Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, παρόλα αυτά οι δύο ομάδες είχαν από μια καλή στιγμή. Πρώτα ο Αστέρας Νίκης με τον Βουργουτζή που σούταρε από μακριά με την μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια του Αλεξίου, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ελίτης είχε μοναδική χαμένη ευκαιρία με τον Καλουτζή που σούταρε out. Παίζαν οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας, μοιρασμένο παιχνίδι, ίσως λίγο παραπάνω προς εμάς σαν γηπεδούχοι. Καθαρές φάσεις και για τις δύο ομάδες μοιρασμένες, οπότε θεωρώ το αποτέλεσμα δίκαιο. Τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που έλειπε από την ομάδα σας στην τελική προσπάθεια? Το καθαρό μυαλό ώστε να φτάσουμε σωστά στην τελική προσπάθεια για να μπορέσουμε να κάνουμε τον γκολ. Γενικότερα ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν ομάδα. Στις μικρότερες ομάδες βέβαια που παίζουμε ενώ χαμηλότερης δυναμικότητας δεν φαίνεται τόσο έντονα. Αλλά όταν υπάρχουν ομάδες όπως είναι ο Αστέρας με καλή δυναμική, φαίνεται. Πρέπει να το δουλέψουμε. Έχουμε μπροστά μας δύο γύρους ακόμα για να πάμε εκεί που θέλουμε. Σήμερα πήραμε μια πρώτη γεύση από δύο ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό που είναι ψηλά στη βαθμολογία. Εσείς πρώτοι, ο Αστέρας στη δεύτερη θέση. Βέβαια υπάρχει δρόμος ακόμα στο πρωτάθλημα. Θα παίξετε ξανά και με τον Αστέρα. Ένα σχόλιο γενικότερα για τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας. Γενικότερα θα ήθελα να πω ότι το πρωτάθλημα αυτό του Νοτιού Ομίλου του Β' τοπικού είναι πάρα, πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Εκτός από αυτές τις δύο ομάδες υπάρχουν άλλες δύο πολύ δυνατές ομάδες, ο Αιωλικός με τον Μπαλεσβιακό. Ικανοποιημένες με τη μέχρι τώρα πορεία, αν εξαιρέσετε το παιχνίδι με τη Δόξα, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς το χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Δουλειά και δρόμος πολύ ακόμα για να καταλήξουμε εκεί που θέλουμε. Ήταν ένα ντέρμπι που παίζατε με το πρωτοπόρο τον Οδυσσέα Ελίτη. Παλέψατε, διεκδικήσατε να πάρετε την νίκη. Βέβαια, έληξε 0-0. Δίκαιο το αποτέλεσμα? Δίκαιο πιστεύω. Και οι δύο ομάδες είχαμε ευκαιρίες. Παίξαμε καλά και οι δύο ομάδες. Και πιστεύω ότι ήταν δίκαιο το σκορ. Ήρθατε αποφασισμένοι πάντως εδώ να διεκδικήσετε ακόμα και την νίκη? Ήρθαμε αποφασισμένοι, αλλά δεν το καταφέραμε. Έχει κι άλλο γύρω μας. Κρίθηκε. Μια φάση καλή να είχαμε, πιστεύω ότι θα κρινόταν το παιχνίδι. Τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας, πώς τη βλέπεις, ικανοποιητική η βαθμή που έχετε μαζέψει στα παιχνίδια που έχετε δώσει? Ικανοποιητική είναι, αλλά πιστεύω θα μπορούσαμε να έχουμε δύο νίκες σίγουρα. Και αυτό δίκαιο το Χ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Νοτίου Ομίλου, ΑΟ Βασιλικών Δόξα Λέσβου 2-2 και Ταξιάρχης Αετός Β' 3-0. Στο Βόρειο Όμιλο, η Καλονή πήρε μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα, 3-1 τον Παπανικολή, ενώ στα θετικά αποτελέσματα επέστρεψε η Άναξος που επικράτησε 4-1 του Μακαρέα. Επίσης, ο Αχιλλέας νίκησε τον Ορφέα Άντισας με 5-2 και ο Καραβαγγέλης στο Μεσότοπο με 5-1. Η κάρτα με τα αποτελέσματα αρχικά στον Νότιο Όμιλο, 8η αγωνιστική, ΑΟ Βασιλικών Δόξα Λέσβου 2-2. Οδυσσέας Ελίτης Αστέρας Νίκης 0-0, Ταξιάρχης Αετός Β' 3-0, Παλαισβιακός Αιωλικός θα παίξουν στις 20 Δεκεμβρίου, ρεπό είχε ο Αστέρας Ορφέας. Στη βαθμολογία, ο Οδυσσέας Ελίτης κράτησε την απόσταση του ενός βαθμού από τον Αστέρα Νίκης, έχει 16, ο Αστέρας έχει 15, 12 βαθμούς για τον Ταξιάρχη, 11 για Αιωλικό και Παλαισβιακό, 9 για τη Δόξα Λέσβου, 5 για τα Βασιλικά, 3 για τον Αετό Β', ενώ ένα βαθμό έχει ο Αστέρας Ορφέας. Στο Βόρειο Όμιλο τα αποτελέσματα: Άναξος Μακαρέας 4-1, Καλονή Παπανικολής 3-1, Καραβαγγέλης Μεσότοπος 5-1 και Αχιλλέας Ορφέας Άντισας 5-2. Στη βαθμολογία η Καλονή συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα με 22 βαθμούς. Η Άναξος έχει 16, 11 για τον Αχιλλέα, 10 για Καραβαγγέλη και Μεσότοπο, 9 για Παπανικολή και Ορφέα Άντισας, ένα βαθμό έχει ο Μακαρέας.